proudly present. Εύχομαι στο ΜΑΤ. Χρόνια πολλά, ΜΑΤ. Εύχομαι στο ΜΑΤ. Έκλεισε 5 χρόνια το ΜΑΤ. ΜΑΤ. Χρόνια πολλά στο ΜΑΤ. Stay mad. Εύχομαι στο ΜΑΤ. Always be mad. Ευχόμαστε στο ΜΑΤ. Χρόνια πολλά στο ΜΑΤ TV. 5 χρόνια ΜΑΤ Channel. 5 χρόνια ΜΑΤ. ΜΑΤ. We're mad. Mad, 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 mad. Χρόνια πολλά στο mad. Mad μουσική. Χρόνια πολλά στο mad. Εύχομαι για το mad. Μόνο στο mad. Χρόνια πολλά και καλά στο mad. Στο mad που τα θέλει όλα. Mad χρόνια. Εύχομαι στο mad. 5 χρόνια mad. 5 χρόνια mad TV. Mad TV χρόνια πολλά. Για το mad πολύ mad. Εύχομαι στο mad. 5 χρόνια mad. Να βλέπετε mad. Από το mad. Εύχομαι στο mad. 5 χρόνια mad. Εύχομαι στο mad. Ευχές για το mad TV. Χρόνια πολλά. Για τα 5 χρόνια του ΜΑΤ, εύχομαι στο ΜΑΤ. Χαίρετε! Έλα, από πού είσαι, από το ΜΑΤ. Το ΜΑΤ. Το ΜΑΤ. Από το ΜΑΤ. Τα καλύτερα παιδιά, χρόνια πολλά. Η πρώτη ιδέα για ένα κανάλι σαν το MAD υπήρχε από το 1994 και μετά από πολλές σκέψεις και πολύ ψήσιμο στην οικογένειά μου, τα Χριστούγεννα του 1995 αποφασίσαμε να προχωρήσουμε. Μετά από δουλειά 6 μηνών, τον Ιούνιο του 1996, το MAD έκανε την πρώτη του εκπομπή. Οι οικονομικές δυνατότητες ήταν περιορισμένες και τα προβλήματα ήταν πολλά. Με κυριότερο ότι λόγω ισχυρότατων παρεμβολών από άλλα κανάλια, κανένας εκτός από εμάς δεν είδε την έναρξη. Και ενώ για 4 μήνες συνεχίσαμε να λειτουργούμε, κανείς δεν ήξερε τι λειτουργούμε. Το χειρότερο δε ήταν όταν προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε πού δουλεύουμε. MAD TV, MAO TV, MAN TV, MAN T, όλα τα έλεγαν εκτός από το σωστό. Παρά τις αντιρρήσεις και αντίθετες συμβουλές πολλών, αφού ήμασταν στο χώρο, έπρεπε και να χορέψουμε. Προσπεράσαμε τα προβλήματα και με νέες συχνότητες καταφέραμε να εκπέμψουμε σε όλη την Αθήνα. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν μεγάλη και το 1997 μας βρήκε με ένα πλήρες μουσικό πρόγραμμα με 16 θεματικές εκπομπές και το πρώτο μας site στο ίντερνετ. Το 1998 κάναμε μία από τις σημαντικότερες συνεργασίες μας, αυτή με τη Multi Choice. Το MAD TV ήταν πλέον δορυφορικό και με πανευρωπαϊκή κάλυψη μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε την επέκτασή μας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σε χρόνο ρεκόρ, καταφέραμε μέσα από ένα δίκτυο περιφερειακών συνεργαζόμενων τηλεοπτικών σταθμών να καλύψουμε το 80% της ελληνικής επικράτειας. Το δίκτυο αυτό είναι υπεύθυνο ώστε να φτάνει σήμερα παντού η εικόνα του MAD και είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο είμαστε γνωστοί ακόμα και στην Κακαδιά. Από το 1998, το MAD TV είναι το μοναδικό ελληνικό κανάλι, το οποίο μέχρι και σήμερα πληρώνει όλα τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για κάθε βιντεοκλίπ που βλέπετε στην οθόνη σας, αποδίδουμε ένα ποσό για να αποζημιωθούν οι συνθέτες, οι στιχουργοί, οι τραγουδιστές, οι μουσικοί, οι δισκογραφικές εταιρείες και όλοι όσοι εμπλέκονται στο να φτάσει σε εσάς ένα τραγούδι. Φυσικά, εξαιρούνται από την αλυσίδα αυτή οι μαύροι και τα πειρατικά CD. Το 1999 η επίγεια μετάδοση του καναλιού επεκτείνεται πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Στην Αυστραλία, στην Κύπρο, στην Αλβανία, στο Φύρομ, στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, σε τοπικά κανάλια και καλωδιακά δίκτυα. Την ίδια χρονιά, σε συνεργασία με τη Multi Choice, δημιουργούμε το πρώτο ψηφιακό μπουκέτο ελληνικής μουσικής. Στα ψηφιακά προγράμματα MAD Music που είναι σήμερα διαθέσιμα από την Nova, μπορεί κανείς να ακούσει όλο το 24ωρο χωρίς διακοπές και με ψηφιακή ποιότητα την ελληνική μουσική που προτιμά. Pop και λαϊκό, έντεχνο, ερωτικό, ρεμπέτικο και rock ή hip hop. Δηλαδή από Νταλάρα μέχρι Φλωρινιώτη και από Μπουγά μέχρι Active Member.
Το 2000 φτιάχνουμε νέα γραφεία για την 60μελή πλέον ομάδα του MAD, αλλά και ένα καινούριο μεγάλο τηλεοπτικό στούντιο, το οποίο να μπορεί να φιλοξενεί σκηνικά για τις 5 ημερήσιες ζωντανές εκπομπές που θέλαμε να έχουμε. Στις αρχές του 2000, η πρώτη ελληνική ψηφιακή πλατφόρμα, η Nova, βγαίνει στον αέρα και το MAD TV είναι μέρος του μπουκέτου καναλιών της. Τον Μάιο του 2000, το MAD.gr, το μεγαλύτερο σήμερα ελληνικό νεανικό site, βγήκε στον αέρα, με πολλές μουσικές υπηρεσίες και ενημέρωση. Είναι υπεύθυνο για αρκετούς φουσκωμένους τηλεφωνικούς λογαριασμούς, αφού οι χρήστες μας δεν ξεγολάνε. www.mad.gr, το ελληνικό μουσικό πόρταλ. Τον ίδιο μήνα, με την Panafon Vodafone, δημιουργούμε από κοινού μουσικές υπηρεσίες για τους χρήστες των κινητών τηλεφώνων. Η πρώτη υπηρεσία που βγαίνει στον αέρα είναι η επιστροφή της Άννας Βύση με το τραγούδι Everything I Am. Σε 2 εβδομάδες, περισσότερα από 250.000 άτομα τηλεφωνούν για να το ακούσουν. Panafon Music Exclusive. Μια μεγάλη αποκλειστικότητα για να είστε οι μόνοι που ακούτε νέα τραγούδια πριν αυτά κυκλοφορήσουν. Σε συνεργασία με το MAD TV. Το 2001 ξεκινά το MAD Shop, το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης CD, το οποίο συνδυάζει όλες τις υπηρεσίες που έχουμε. Το site μας, τα ψηφιακά μουσικά προγράμματα στην Nova και σύντομα το πρόγραμμα του καναλιού. Με στόχο να κάνουμε γρήγορη και εύκολη την αγορά μουσικής από το κινητό, την ψηφιακή τηλεόραση και το κομπιούτερ. Τον Φεβρουάριο, μαζί με την Panafon Vodafone, κάνουμε τα Panafon Ringtones, μια υπηρεσία που δημιούργησε νέα μόδα σε όλη την ελληνική κοινωνία, με τεράστια επιτυχία και με πολλούς μιμητές. Περισσότερα από 500.000 άτομα κατεβάζουν ελληνικά ringtones στα κινητά τους και είμαι σίγουρος ότι αν μπορούσα να κάνω τα κινητά σας να χτυπήσουν τώρα, πολλά θα είχαν ελληνικές μελωδίες. Τώρα με Panafon Ringtones κάνεις τα πάντα για να χτυπάει το κινητό σου συνέχεια. Με ένα τηλεφώνημα στο 1951, παλιές και νέες ελληνικές επιτυχίες, αλλά και ύμνη ομάδων, γίνονται ήχος κλήσης στο κινητό σου Nokia. Μόνο από την Panafon και το MAD. Τον Ιανουάριο προχωράμε στην εβδομαδιαία έκδοση του μουσικού περιοδικού MAD Voice σε συνεργασία με τον Ελεύθερο Τύπο. Τα στοιχεία αναγνωσιμότητας του περιοδικού μας οδηγούν γρήγορα στην απόφαση να αναεξατοποιήσουμε το περιοδικό και να κινηθούμε προς τα περίπτερα. Έτσι, στις 15 Ιουνίου 2001, το MAD Voice έκανε την πρώτη του αυτόνομη παρουσία στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα. Αν δεν το έχετε αγοράσει ακόμα, θα σας το πουλήσουμε στην έξοδο. Αποκλειστική συνέντευξη με τη Σφαγιανάκη και με την Τζέρι Χάλι. Τι έγινε ρε μεγάλε? MAD Voice, το μηνιαίο απόλυτο μουσικό περιοδικό του MAD TV. Αποκλειστικές συνεντεύξεις, μουσική, extreme sports, video game, ίντερνετ, διαγωνισμοί, μόδα. Ένα περιοδικό που το ακούς, το διαβάζεις και σε κάνει να αναπτύσσεσαι μουσικά και κοινωνικά. MAD Voice, το απόλυτο μουσικό περιοδικό κάθε μήνα στα περίπτερα. Όλα αυτά καταλήγουν σε νούμερα τα οποία είναι ενδιαφέροντα. Το κανάλι φτάνει σε περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια σπίτια. Σε καθημερινή βάση περνάει από αυτό το 47% του νεανικού κοινού. Έχουμε 3 φορές περισσότερη τηλεθέαση από το MTV. Τον τελευταίο χρόνο έχουμε λάβει περισσότερα από 200.000 γραπτά μηνύματα και email. Περισσότερα από 40.000 τηλεφωνήματα. Έχουμε μοιράσει πάνω από 15.000 δώρα. Κάθε τεύχος του περιοδικού μας διαβάζεται από 89.000 αναγνώστες. Στο site, σε μηνιαία βάση, 450.000 επισκέπτες διαβάζουν περισσότερες από 2 εκατομμύρια σελίδες. Και καθημερινά, στα γραφεία του MAD, πίνουμε 114 καφέδες και τρώμε τουλάχιστον 32 μπέργκερ. Από τα πρώτα βήματα του MAD μέχρι σήμερα, η δημιουργική ταυτότητα του καναλιού φέρει την υπογραφή της Καραμέλα, μιας φρέσκιας εταιρείας χωρίς τη βοήθεια της οποίας πολλά από τα βήματα τα οποία κάναμε δεν θα ήταν τόσο πολύχρωμα και τόσο γλυκά. Θα πρέπει επίσης να ευχαριστήσουμε όλες τις δισκογραφικές εταιρείες, τους καλλιτέχνες και όλους όσους εργάζονται στον χώρο αυτό για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και για τη συνεχή στήριξή τους σε όλα μας τα βήματα. Επειδή στο MAD TV τα κεφάλαια που υπήρχαν από την αρχή ήταν μικρά και το τηλεοπτικό σπορ είναι ακριβό, γνωρίζαμε ότι για να καταφέρουμε να επιβιώσουμε θα έπρεπε να μας στηρίξει η διαφημιστική αγορά. Κάτι τέτοιο δεν ήταν εύκολο διότι δεν υπήρχε η εμπειρία. Αυτοί που βοήθησαν ώστε να σπάσει ο πάγος ήταν οι λίγοι πελάτες, οι οποίοι πήραν την απόφαση το 1997 να μας στηρίξουν. Τους ευχαριστούμε ολόψυχα και μαζί με αυτούς όλους τους πελάτες, τα προϊόντα και τις διαφημιστικές εταιρείες
που κάθε χρόνο στηρίζουν τη λειτουργία μας.